θα καλημερίσω σήμερα τον ερευνητή φιλοσοφία στο Όσλο, τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους το email gate το σήκωσε όσο ελάχιστος απόδημος, και την Παρασκευή είχαμε το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Την ίδια μέρα είχαμε και αυτή τη διάρρηξη που ακούσαμε κατά τον κύριο Πικραμένο, μάλλον μούφα διάρρηξη. Τέλος πάντων, θα δείξει τι είναι αυτή η διάρρηξη. Καλημέρα, κύριε Παύλο. Κύριε Σταχίνη, καλημέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Σε εσάς και στους ακροατές σας έχω λείψει, φαίνεται. Ναι, ναι, μας έχετε λείψει, και θέλω να μου πείτε εάν έχετε ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο πόρισμα για το gate, Ασημακοπούλου gate, email gate κτλ. Εγώ, κύριε Σταχίνη, έχω ικανοποιηθεί από ένα άλλο γεγονός, ότι προλίγου η Υπουργός Εσωτερικών ανήρτησε στο Twitter της ότι, λέει, έχουν πλέον σχεδόν 178.000 νέους εγγεγραμμένους για την επιστολική ψήφο. Ναι. Αυτό σημαίνει μια τεράστια ήττα της κυβέρνησης, αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι στη μεν Ελλάδα υπάρχουν 9,9, αν δεν απατώμε, εκατομμύρια ψηφοφόρων. Και το λέω αυτό διότι και στην Ελλάδα έχει δικαίωμα ο Έλληνας πολίτης να χρησιμοποιήσει επιστολική ψήφο αντί να τρέχει στο εκλογικό κέντρο. Και άρα τα 178 πρέπει να αναχθούν και επί συνόλου των Ελλήνων ψηφοφόρων, συν βεβαίως τα 7,5 εκατομμύρια Ελλήνων του εξωτερικού, που ήταν και ο κύριος στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για τη θέσπιση της επιστολικής ψήφου. Μέχρι την Παρασκευή η επιστολική ψήφος του εσωτερικού, να το πω έτσι, ανήρχεται στις 120.000, και του εξωτερικού μέχρι την Παρασκευή, έτσι, στις 40.000. Μπράβο. Σήμερα έγραψε η κυρία Κεραμέως ότι έχουν ξεπεράσει 178.000. Εγώ σας βάζω 200, έτσι, να δώσουμε και ένα ποσοστό χάρισμα στην κυβέρνηση αυτή. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πρόκειται περί τραγωδίας όσον αφορά τον κυβερνητικό σχεδιασμό και μεγαλύτερης τραγωδίας όσον αφορά τη δημοκρατία, διότι όλο αυτό το σκάνδαλο δεν βλάπτει μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και η άμεση έγνοια των κυβερνώντων, είναι και κατ' επέκταση μια φθορά της δημοκρατίας, διότι απαξιώνει έτσι περαιτέρω την ίδια επικίνδυνα απαξιωμένη στάση των πολιτών απέναντι στις εκλογές. Και άρα υπ' αυτή την έννοια, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά είναι τα γεγονότα. Τώρα, το τι λέει το πόρισμα που έβγαλε την Παρασκευή η κυβέρνηση μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά η ΙΤΑ έχει ήδη υπογραφεί με αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το πόρισμα λέει ότι η ευθύνη ανήκει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ναι, αυτό είναι έσχος, διότι αυτοί οι άνθρωποι που δέχτηκαν να υπογράψουν κάτι και να διατυπώσουν κάτι τέτοιο πυροβολούν και πάλι τα πόδια τους, διότι, και το λέμε αυτό να το γνωρίζουν και οι ακροατές που ενδεχομένως δεν το έχουν υπόψη τους, όλος ο κρατικός μηχανισμός της περίοδου της υπηρεσιακής κυβέρνησης ήταν ο ίδιος κρατικός μηχανισμός σε επίπεδο κομματικής στελέχωσης που ήταν και στην προηγούμενη πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Άρα είναι ένα σόφισμα, το οποίο φυσικά είναι και ανόητο, διότι προσπαθεί να επιρρύψει τις ευθύνες σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ρίστο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι και αστεί άνθρωποι. Δηλαδή τα στελέχη της υπηρεσιακής κυβέρνησης, οι υπηρεσιακοί υπουργοί, να σας πω παραδείγματος χάρη έναν άνθρωπο, ο υπηρεσιακός υπουργός που ήταν υπεύθυνος για το κομμάτι της ψηφιακής μεταρρύθμισης, ο κύριος Κάτσικας, ο Σοκράτης, είναι καθηγητής μάλιστα εδώ κοντά μου στο Πανεπιστήμιο του Τροντχάιμ, του NTNU. Είναι άνθρωπος με περγαμηνές ακαδημαϊκές, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους καταξιωμένους, οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσιακή υπουργή για ένα μήνα και έρχονται τώρα τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθούν κυριολεκτικά να σώσουν το πολιτικό τους σαρκείο και τα φορτώνουν σε τέτοιους απρεπούς ανθρώπους. Την κυρία Σπανού δεν τη γνωρίζω που ήταν υπηρεσιακή υπουργός. Αλλά είναι, πώς να σας το πω, είναι γελίο αυτό το επιχείρημα. Και θα τους στοιχήσει ακόμη περισσότερο, διότι δεν έχουν την στοιχειώδη συνείδηση, πολιτική ευαισθησία να πούνε το πολύ απλό μέα κούλπα. Που το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε, έστω. Γιατί δεν λένε ένα μέα κούλπα? Πιο πολύ θα κέρδιζαν. Μιλάγαμε προηγουμένως με τον κύριο Πικραμένο για τη διάρρηξη την ίδια ημέρα ή τη φερόμενη διάρρηξη κατά την Υπουργό Εσωτερικών, τη διάρρηξη κατά τον Ντυματάρχη. Είπε όμως ο κύριος Πικραμένος ότι ούτως ή άλλως backup πρέπει να υπάρχει. Παρόλα αυτά, το κλίμα επιβαρύνεται, έστω και σε επίπεδο εντυπώσεων, γιατί είμαστε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Μα έτσι ακριβώς είναι, κύριε Σαχίνη, και αν το δει κανείς σε όλη την εξέλιξη το πράγμα, από την πρώτη στιγμή το
ήταν η συνειδητή επιλογή όλων ανεξαιρέτως των στελεχών της κυβέρνησης και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αρχής γενομένης από την κυρία Σιμακοπούλου, η οποία ψευδόταν με όλους τους δυνατούς τρόπους, όπως σας είχα πει, και εν συνεχεία της ιδίας της Υπουργού των Εσωτερικών, η οποία εξ αρχής έδειξε τη διάθεσή της να τα φορτώσει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και ξέρετε κάτι, το ότι ένα πόρισμα τα αποδίδει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, στην ουσία σημαίνει ότι ο νυν Υπουργός Εσωτερικών έχει δώσει πολιτική εντολή να ο ίδιος, η ιδία εν προκειμένου, απαλλαγεί πάσης ευθύνης. Επομένως, είναι σαφές ότι αυτή είναι μια συγκεκριμένη πολιτική βούληση να αποδοθεί η πολιτική ευθύνη σε άλλους. Άρα εδώ έχουμε μια σκευωρία ψεύδους διάρκειας ήδη, αν βάλουμε από την 1η Μαρτίου, περίπου 2 μηνών. Επομένως, για μένα δεν υπάρχει κάτι άλλο που να περιμένω να δω, δηλαδή. Και προφανώς και αυτή η κλοπή είναι επίσης ένα άλοθη αστείο επί της ουσίας, και σωστά λέει ο κύριος Μικραμένος ότι προφανώς και υπάρχουν backup. Μιας και σας έχω, και επειδή όταν γράφετε άρθρα και αναλύσεις πάνω στα ελληνοτουρκικά επιμένετε σε έναν άξονα που κάποιοι τον χαρακτηρίζουν soft power, δεν θα χάσω την ευκαιρία. Κοιτάξτε, από χθες πια έχει γίνει γνωστό ότι από τη νέα σχολική χρονιά στην Τουρκία, και τα πάμε εδώ αναλυτικά, οι μαθητές θα εντρυφήσουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, στη γαλάζια πατρίδα, στα χωρικά ύδατα, στη θάλασσα των νήσων, όχι το Αιγαίο, στα δικαιώματα στους δρογονάνθρακες, στο στρατηγικό βάθος Κύπρου. Αυτή είναι η μελλοντική γενιά των Τούρκων πολιτών. Είναι μάθημα πια από το Σεπτέμβριο. Αυτό το παιχνίδι διελκυστίδα του soft power συνεχίζεται όταν εδώ γίνεται κουβέντα περί άλλων. Ακριβώς. Αν τα βάλουμε σε μια σειρά, έχουμε αυτή την εκπληκτική εξέλιξη που δείχνει ότι στην ουσία για την Τουρκία η διακήρυξη των Αθηνών είναι, ξέρετε, ένα είδος χαρτιού από αυτά που στόκαραν οι Έλληνες πολίτες στη διάρκεια του κορονοϊού. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι, να σας θυμίσω, σίγουρα το είδατε, ότι η αρχικά η συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στο Λονδίνο προχθές επρόκειτο να είναι μυστική. Δυστυχώς για αυτούς που ήθελαν να την κρατήσουν μυστική, διέρευσε. Έσπευσε η κυβέρνηση να το καλύψει ότι δήθεν δεν ήταν μυστική, στέλνοντας δελτία τύπου καταρχήν του Υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία του Μαξίμου. Και έφτασε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας να αναρτά tweet με κείμενο copy-paste, δηλαδή το ίδιο ακριβώς, στα αγγλικά, να το αναρτά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στον ίδιο χρόνο, στις 8 το βράδυ, 00. Δηλαδή έχουμε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας το ίδιο ακριβώς κείμενο, την ίδια στιγμή ανάρτηση. Και εγώ σας ρωτώ και σας αφήνω μάλλον να υποθέσετε ποιος το έδωσε σε ποιον. Δηλαδή το μοίρασε η ελληνική πλευρά στους Τούρκους και είπε βάλτε το κι εσείς. Το είπαν οι Τούρκοι, ανεβάζουμε αυτό, το ανεβάζουμε μαζί. Ήταν ένας χειριστής ο οποίος έχει και τους δύο λογαριασμούς. Τα έχουμε ζήσει και αυτά. Άρα, εμένα αυτή τη στιγμή με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα κινείται στη λογική του εφαρμοσμένου κατευνασμού με συνέπειες οι οποίες είναι ήδη ορατές. Ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να αναφέρεται ότι θα προβεί σε ένα επόμενο βήμα βελτίωση των ελληνοτουρκών σχέσεων στις 13 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή δεν ξέρω ποιο, και μάλιστα να ακούμε και τη διατύπωση για concrete deliverables, δηλαδή διακριτά παραδοτέα. Ας τα παραδώσουμε όλα να είναι διακριτά για να μην κοροϊδευόμαστε. Άρα πάει ο Πρωθυπουργός στις 13 Μαΐου, ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά στο κομμάτι της ενέργειας, που είναι και το σημαντικό καρότο με το οποίο παίζουν Ελλάδα και Τουρκία, οι ΗΠΑ, βγαίνει διαμέσου πάγια προχθές και λέει ότι η ενέργεια πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς στις ελληνικές σχέσεις προς αποφυγή εντάσεων στην περιοχή. Άρα εγώ διαισθάνομαι ότι πάνε σε κάποια είδους συμφωνία, κύριε Σαχίνη, η οποία είναι προστάδιο συνυποσχετικού και εν πάση περιπτώσει θα εμπλέκει και τα ενεργειακά. Και αυτό δεν είναι soft διαδικασία, θα είναι για πρώτη φορά, αν θέλετε, μια hard
εξέλιξη σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επομένως, δεν ξέρω εάν η 29η Μαΐου φέτος θα πρέπει από πλευράς Ελλάδας να εορταστεί εντός εισαγωγικών ήδη από τους 13 με βάση αυτά που πάει να κάνει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι κρατήθηκε μυστική αφενός αυτή η συνάντηση όσο μπόρεσε και δεύτερον ότι ο συνομιλητής της κυρίας Παπαδοπούλου, ο Τούρκος ομολογός της, παρετήθηκε την ημέρα προχθές που ανακοινώθηκε η επικείμενη συνάντηση, μετά τη συνάντηση στο Λονδίνο, παρετήθηκε και στέλνεται πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στην Τουρκία. Αυτά όλα δεν είναι καλή ιονή, να το πω έτσι. Και να σας πω και κάτι στο τέλος της γραφής, επιτρέψτε μου. Πώς να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μια κυβέρνηση όπως αυτή του κ. Μητσοτάκη στα μεγάλα εθνικά θέματα, όταν δεν έχουν διασφαλίσει τη φερεγγιότητα μιας εκλογικής διαδικασίας, όταν έχουν ομολογήσει πλέον ότι έχουν υπάρξει κατά αντίθετα με τον νόμο και ποινικής κολασιμότητας πράξης προσβολής, ας πούμε, προσωπικών δεδομένων, όταν ακόμη στα Τέμπη έχουμε 57 καμένους νεκρούς ενός εγκλήματος, το οποίο ακόμα εξακολουθούν κάποιοι άνθρωποι στην κυβέρνηση να πιστεύουν ότι δικαιούνται να συγκαλύπτουν. Και σας ρωτώ, έχουμε την κυρία Μπακογιάννη, να μην ξεχάσουμε και την ίδια, που βγήκε προχθές και έδωσε στο κοσυφοπαίδιο κάρτα εισόδου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ομολογώντας ότι υπάρχει εθνοκάθαρση, γιατί αυτό σημαίνουν οι δηλώσεις της, αν της παραπέμψει κανείς τα γεγονότα. Και αναγκάστηκε ίδια ύστερα από βομβαρδισμό ρεπορτάζ που κάναμε πολλές ημέρες να τα μαζέψει λίγο, και πλέον ακούω διεθνώς από διάφορες πηγές ότι συζητιέται τυχόν παράταση, ξέρετε, του Συμβουλίου, μάλλον αναβολή τη συνάντηση των Υπουργών τώρα το Μάιο του 2016 που πρόκειται να ψηφίσουν ολοκληρωτικά την ένταξη του κοσμοπεδίου. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει μεγάλη φασαρία. Αλλά εσείς πείτε μου, τι εμπιστοσύνη εμπνέει αυτή η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό όταν έχει φτιάξει τέτοιες μεγαλειώδεις ελληνικές σαλάτες, ναι, αλλά στην πολιτική διαχείριση. Οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών για τη συνάντηση του οποίου αναφερθήκατε στο Λονδίνο, δύο φορές άδειασε την επιλογή της βουλευτού για το κοσυφοπαίδιο. Δύο, όχι μία, δύο. Ήταν τεχνητό άδειασμα, κύριε Σαχίνη, διότι ναι μεν καλώς η Ελλάδα δήλωσε ότι θα απόσχει από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά φανταστείτε η Ελλάδα να είχε βγει και να πει εμείς θα συμμετάσχουμε, και φυσικά όπως η Κύπρος, όπως η Ισπανία, όπως η Σλοβακία και η Ρουμανία θα καταψηφίσουμε την ένταξη του κοσμοπεδίου. Αυτό θα είχε δημιουργήσει ένα momentum το οποίο θα είχε βάλει ακόμη και τους Γερμανούς να το ξανασκεφτούν, διότι κανείς, όπως η κυρία Μπακογιάννη πληροφορήθηκα, τρελάθηκε από τα νεύρα της που δεν κατόρθωσε να έχει απόλυτη ψηφοφορία θετική από την ελληνική πλευρά στο Στρασβούργο προχθές, και την κυρία Κασιμάτη σχεδόν την μίσησε πολιτικά επειδή της χάλασε τη σούπα. Αντίστοιχα, ξέρετε, σε αυτό το επίπεδο που συζητούμε, οι πολιτικοί υπάλληλοι, γιατί υπάλληλοι είναι όπως και η κυρία Μπακογιάννη, οι πολιτικοί υπάλληλοι σε υψηλό επίπεδο έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να κατορθώνουν, να περνούν αποφάσεις δίχως μεγάλες αντιρρήσεις που θα έχουν πολιτικό κόστος μελλοντικά για αυτούς. Άρα, εάν η Ελλάδα είχε βγει και είχε πει εγώ θα καταψηφίσω μαζί με την Κύπρο, που η Κύπρος το είπε, καταλαβαίνετε πόσο πιο μεγάλο θα ήταν το όφελος. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης και βγήκε μάλιστα και εν ολίγης πήρε και κέρδισε ο ίδιος πολιτικά, διότι βγήκε σαν σωτήρας της υπόθεσης να πει «Μα κοιτάξτε, αυτό φυσικά και είναι της κυρίας Μπακογιάννη το παιχνίδι, δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση, γιατί η ελληνική κυβέρνηση θα απόσχει». Δηλαδή σιγά τα ΟΑ, κύριε Σαχίνη μου. Κύριε Παύλο, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Πρωί Μεγάλης Δευτέρας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχηθώ. Καλή Μεγάλη Δευτέρα και καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Να είστε καλά κι εσείς.